Να μιλήσουμε λοιπόν για την κινητικότητα που υπάρχει στον δημοτικό μας κήπο, ξεκινώντας από τι άλλο, από τον θερινό σινεμά και την περίφραξή του. Θέλω να σας πω ότι όλη αυτή η κινητικότητα εντάσσεται στην προετοιμασία που είχαμε και που έχουμε για να ξεκινήσει τους επόμενους μήνες η ανάπλαση του κήπου, που ως γνωστόν καταφέραμε και ολοκληρώσαμε τη διαδικασία, υπάρχει ανάδοχος, εκκρεμούν οι διαδικασίες για να υπογραφεί η σύμβαση, η τελική σύμβαση. Αυτό βέβαια προϋποθέτει ένα χρονικό διάστημα το οποίο ευελπιστούμε και πιστεύουμε ότι δεν θα ξεπεράσει τον Μάιο για να ξεκινήσουν οι εργασίες. Πραγματικά είναι και αυτό ένα κατόρθωμα, γιατί το συγκεκριμένο έργο ήταν ενταγμένο με ποσό προϋπολογισμού 1,5 εκατομμύριο. Και βέβαια όταν αναλάβαμε εμείς, είχε μύρια όσα προβλήματα για να προλάβουμε τις διαδικασίες και για να μην πάμε στο επόμενο ΕΣΠΑ, αν θέλετε, έτσι, και στα επόμενα προγράμματα, τα οποία κανείς δεν ξέρει πότε αυτά θα τελείωνουν. Οι ενέργειες που κάναμε ήταν πάρα πολύ δυνατές και μεγάλες. Καταφέραμε λοιπόν όχι μόνο να προλάβουμε τις προθεσμίες, αλλά το σημαντικότερο από όλα, το ποσό του 1,5 εκατομμυρίου που προβλεπόταν, εμείς το κάναμε 3.800.000. Γιατί εμείς δουλεύουμε, εργαζόμαστε, δημιουργούμε, τα αλλάζουμε όλα. Και βέβαια αυτό το οποίο έχουμε πει, ότι πάμε για τη νέα Χίο για να τα αλλάξουμε όλα, είναι μια πραγματικότητα. Έτσι λοιπόν ολοκληρώθηκε και σε αυτό λοιπόν το διάστημα ξεκινήσαμε βέβαια σιγά σιγά με δειλά βήματα να προετοιμαζόμαστε. Ένα από αυτά λοιπόν είναι ο θερινός σινεμάς. Μάλιστα είχε προγραμματιστεί την προηγούμενη εβδομάδα για να γίνει η μετακίνηση της περίφραξης, ένα-δύο κομμάτια βέβαια, επειδή ακριβώς ξέρουμε την ταλαιπωρία του συγκεκριμένου χώρου, έπεσαν χθες. Μεταφέρονται λοιπόν στον Καστρομινά με το σκεπτικό, συγχωρείτε, και την προϋπόθεση, έχοντας μιλήσει με τον κύριο Μισόγλου, μήπως τελικά μέχρι να ολοκληρωθεί ο κήπος, ως γνωστόν θα έχει θερινό σινεμά, με την καινούργια ανάπλασή του, μήπως μπορεί να γίνει κάτι στο ενδιάμεσο, στην περιοχή του Καστρομινά, και αυτό το υλικό λοιπόν που μεταφέρεται ενδεχομένως να είναι χρήσιμο και να χρησιμοποιηθεί έστω για μια προσωρινή μετεγκατάσταση του θερινού σινεμά. Υπενθυμίζω όμως εδώ, γιατί ο κόσμος απλά πρέπει να θυμάται, ότι πριν δύο χρόνια, πριν 2,5 χρόνια που ξεκινήσαμε ως Δημοτική Αρχή, βρήκαμε το θερινό σινεμά, ένα θερινό σινεμά ο οποίος κάθε χρόνο έμπαινε μέσα κάποιες δεκάδες χιλιάδες ευρώ, με ό,τι αυτό γνωρίζουμε, και φυσικά κάναμε την προσπάθεια και την απόπειρα να το δώσουμε στον γνωστό επιχειρηματία που είχε, αν θέλετε, το παλιό Διάνο. Λοιπόν, τότε οι αντιπολιτεύσεις ίσομες κάνανε προσφυγές, λες και θα δίναμε τελικά τη γέφυρα του Κουβάη, έτσι, για να γίνει κάτι. Με τις προσφυγές λοιπόν δεν έγινε κατορθωτό να συνεχίσει ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας τη λειτουργία του θερινού σινεμά για όσο διάστημα χρειαζόταν μέχρι να γίνει η διαδικασία για να ξεκινήσει η ανάπλαση του δημοτικού μας κήπου, και έτσι χάθηκε η ευκαιρία. Χάθηκε η ευκαιρία διότι ο άνθρωπος θα έφτιαχνε, θα αποκαθιστούσε την περιοχή, όλα αυτά τα οποία υπάρχουν εκεί πέρα, και έτσι θα είχαμε τη δυνατότητα σε αυτά τα δύο χρόνια, παρότι ήταν και η πανδημία στη μέση, και σίγουρα θα είχαμε πρόβλημα, δηλαδή όλα τα κακά είχαν πέσει μαζί. Έτσι λοιπόν τελείωσε και προχωράμε λοιπόν προς αυτή την κατεύθυνση. Πραγματικά ένα πολύ σημαντικό έργο, ένα έργο το οποίο θα αλλάξει τα πάντα στο δημοτικό κήπο, με δεδομένο λοιπόν ότι έχουμε προχωρήσει το συντριβάνι, θα έχουμε και εσωτερικό συντριβάνι, έτσι. Και βέβαια το επόμενο βήμα είναι και η ανάπλαση περιμετρικά του κήπου, στην Οδό Δημοκρατίας, Χιόνης, Πολυτεχνείου, για να αλλάξει πραγματικά η εικόνα του ιστορικού μας κέντρου, παράλληλα με τα δεκάδες άλλα έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη, έργα τα οποία εμείς πραγματικά είχαμε ως στόχευση και δεν είναι της παρούσης στιγμής για να τα επαναλάβουμε. Η Χίος είναι ένα εργοτάξιο, το επόμενο διάστημα ξεκινούν και άλλα μεγάλα έργα, γιατί εμείς δημιουργούμε. Από εκεί και πέρα για όλα τα υπόλοιπα δεν έχουμε να πούμε τίποτα, χαμογελάμε και προχωράμε, γιατί ενδεχομένως κάποιοι σκοπίμως δεν βλέπουν ότι η Χίος είναι ένα εργοτάξιο. Κάποιοι κρατάνε το τσαπάκι και σκάβουν, και βέβαια εμείς έχουμε το μυστρί και χτίζουμε.
Χτίζουμε καθημερινά, χτίζουμε δημιουργικά, αλλάζουμε τοιχείο, γιατί αυτό το οποίο έχω πει και θα το λέω κάθε φορά και δρατώνω κάθε ευκαιρία, είναι ότι την εμπιστοσύνη των πολιτών της Χίου δεν πρόκειται ούτε να τη διαψεύσουμε, αλλά ούτε και να την προδώσουμε.